ήταν μικρός, τον κόσμο αυτό θα ταξιδέψω εγώ. Θα ταξιδέψω σε όλη τη Σιβήρη. Θα συναντήσω όλων των ειδών ανθρώπων. Άλλα τα καλούς και άλλα τα κακούς. Ανθρώπους που να είναι μοναδικοί. Με το δικό τους χρώμα, με το δικό τους χαρακτήρα, με τα δικά τους χαρακτηριστικά και τη δικιά τους προσωπικότητα. Όλα αυτά που είναι τόσο ωραία και καλά, να τα βλέπω πάνω από το βαλόνι που θα γράφει πάνω με γράμματα χρωματιστά. Ζήτω ελευθεριά! Και αυτό γιατί ελεύθεροι σαν τα πουλιά, άνθρωποι μικροί μεγάλοι, πρέπει να είμαστε εμείς. Και κάτω από το βαλόνι αυτό θα στήσουν μεγάλο χορό όλοι οι άνθρωποι της γης. Και θα λένε όλοι μαζί με μια φωνή: ζήτω η ζωή! Ένα σπίτι με κόκκινα ντούνια, με περιστέρια στη σκεπή και κυσού στα παράθυρα. Γύρω-γύρω έχει φράχτη και μόβ και κλάμινα, καμινάδα και τζάκι και βλέπει τη θάλασσα. Και πιο πέρα ένα δάσος με πέτρα και ζουζούνια, με οξιές και γρασίδι και λαγούς και λαγούρια. Και πιο πέρα μια λίμνη με ψάρια πολλά, λευκά πανιά αρμενίζουν στα γαλάζια νερά. Είχε πολλούς επισκέπτες στο σπίτι μου, αλλά να, που κάποτε ήρθε κάποιος και ποιος ξέρει αν ήταν κατά λάθος, περιέλουσε το σπίτι το δικό μου με φρούτο-χυμό. Φρούτο-χυμό! Και βραχήκανε τα τούβλα, έγιναν λάσπη και πυλός. Και μαραθήκαν τα λουλούδια και ματώσαν τα παράθυρα. Και πνιγήκαν οι λαγοί και βουλιάζαν οι αγκούλες. Και η λιμνοθάλασσα έγινε άβυσος και ο ήλιος άνοιξε σαν μάτι. Θρηνώ για το σπίτι με τα κόκκινα τούβλα, τα περιστέρια στη σκεπή και τους κυσούς στα παράθυρα. Αλλά όχι για πολύ. Το χέρι απλώνω και πιάνω μια ξυλομπογιά. Κίτρινη είναι τούτη τη φορά. Και το όνειρο αρχίζει ξανά. Ζωγραφίζω ένα σπίτι με κίτρινα τούβλα. Έχω το Θωμά κοντά μου. Είναι μαθητής του δικού μου σχολείου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και ευχαριστώ την Επιτροπή που επέλεξε εμένα να κάνω την απονομή. Λυπάμαι που δεν έχει το ποίημά του. Με την ευκαιρία όμως αυτή θέλω να συγχαρώ όλους τους γονείς που από πολύ μακριά συνόδευσαν και στήριξαν τα παιδιά τους. Μπράβο για το κουράγιο, για τα έξοδα, για την υπομονή που είχατε να μείνετε εδώ. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν να φοβούνται τίποτα εφόσον έχουν εσάς δίπλα σας. Μπράβο στους γονείς. Χαίρομαι ότι παρόλο που βιώνουμε όλη μια οικονομική κρίση, χαίρομαι που το θέμα Ελλάδα, γιατί ακούσαμε πολλά ποίηματα για την Ελλάδα, ακόμα έγινε έτσι μαθητές και εγώ και την Ελλάδα έγραψα. Λοιπόν, η χώρα μου η Ελλάδα. Συναισθήματα υπάρχουν σε κάθε σκέψη. Άλλα έρχονται σαν δώρα και άλλα σαν κατάρες. Όταν έρθει εκείνη η ώρα της δυστυχίας και της μιζέριας. Και ενώ ανήκουν σε έναν κόσμο όλοι, νιώθουν μόνοι. Πολίτες μιας χώρας άψυχης και διεφθαρμένης. Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος μου και η χώρα μου η Ελλάδα. Τώρα δεν έχει πια δεκάδα. Ίσως φταίνει η μασκοφόρη αυτής της χώρας. Εκείνοι που χορεύουν στην τελετή της λήξης μας. Όμως οι θεατές πρέπει να τους τιμήσουν. Άλλωστε, εκείνους επέλεξαν για το χώρο. Εξαιτίας τους καταπονούνται και τρομάζουν. Τσούσουν τα μάτια τους από τις δυνατές τις φλόγες. Και έχετε λίγη φλόγη δίπλα τους. Αυτοί ασφιχτιούν, μίγονται. Καίει το δέρμα τους ενώ κρυώνουν. Κι όμως θα μείνουν. Το υποσχέθηκαν. Κι όσοι κρατήσουν την υπόσχεση και δεν καούν, θα ανταμυθούν. Θα ανατείλει ο ήλιος πάλι και ο κόσμος θα φωτίσει. Θα μοιάζει όμορφος και οι θεατές θα λάμψουν. Μια νέα αρχή τους περιμένει και θα ανορευτούν ξανά, όπως παλιά. Θα χαμογελάσουν και θα ζήσουν. Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος μου και η χώρα μου, η Ελλάδα. Ίσως να έχει και λεκάδα. Άρχη και σε όλα τα παιδιά, στη ζωή τους έχουν ένα μεγάλο αγώνα. Εύχομαι σε αυτόν τον αγώνα να έχουν πολλές επιτυχίες και γιατί όχι και πολλές διακρίσεις. Ευχαριστώ να το γράψω ένα πρόχειρο χαρτί και γι' αυτό έγινε. Δεν χρειάζεται, Δήμο. Μπορείς να πεις και έξω, εκτός από το ποίημα, ό,τι άλλο θέλεις. Σας ευχαριστώ και πάλι που μου δώσετε την ευκαιρία να εκφραστώ μέσα από τον διαγωνισμό. Αν και δεν σκόπευα σε μια βράβευση, απλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα συναισθήματά μου. Το ποίημα μου ονομάζεται «Στη μάνα πατρίδα» και αυτό. Σε σε πατρίδα μάνα μου θέλησα να αναφέρω, καθώς θυμάμαι τα παλιά, τα άξια μεγαλεία. Εσέ διάλεξαν κομμωδί να διακομωδήσουν. Και τώρα που σε γύμνωσαν, εγώ σε σένα γράφω. Στρέφω το βλέμμα στη στεριά και στο βαθύ γαλάζιο. Εκεί τριήρης που έπλεψε και του κανάρι βάρκα. Μη και τα ξέχασες αυτά, μη και δεν τα θυμάσαι.
Μητέρα, μην ακομαχείς. Εσύ έχεις τα παιδιά σου. Εμείς δεν σε ξεχάσαμε. Εμείς δεν λησμονούμε. Αν ίσως προηγηθήκαμε, μάνα συγχώρεσέ μας. Την ιστορία ξέρουμε βαθιά μες στην καρδιά μας. Για να όλοι δεν την ξέρουνε. Σύντομα θα τη μάθουν. Μην όμως εσύ σκιάζεσαι. Μην άσκοπα διάσεις. Η αξία σου δεν κρύβεται. Η αξία σου θα λάμψει. Σήκω και την τροπή σου ξέπινε. Εκείνη δεν σου πρέπει. Λούσε τα μακριά μαλλιά. Και στέψε το στεφάνι. Από αμάλατη ελιά και μουσκοβόλατα. Μπράβο, καλά. Καθώς για να παροτρύνω τους νέους ανθρώπους όσοι μπορούν, είναι κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό πιστεύω. Ο ουρανός γεμάτα από άστρα που τρεμοσβήνουν, τα κύματα αναστατωμένα στην άγρια θάλασσα και εσύ απέναντι ακάθεντος, άκαμπτος. Κάτι σε εμποδίζει, κάτι με εμποδίζει. Ίσως ο χρόνος που χάσαμε, ίσως η στιγμή που δεν είναι κατάλληλη. Όλα στη ζωή είναι στιγμές. Η ευτυχία, η χαρά, ο πόνος, η λύπη. Έτσι δημιουργούνται οι αναμνήσεις. Πόσο θα ήθελα να είχαμε κοινές αναμνήσεις. Μια φωνή κάτι μου ψιθυρίζει. Πλησιάζεις πιο κοντά. Συνιώθω. Όχι, όχι. Πάλι χάνεσαι. Ξεμακραίνεις. Μένω μόνο. Μετέωρη. Χαμένη. Σε κοιτάζω στα μάτια και είναι θολωμένα. Σχεδόν ακούω τους άνθρωπους του τύπου της καρδιάς σου. Σε ρωτάω γιατί φεύγεις και απάντηση δεν παίρνω. Φυλακίζομαι μόνο το θυμμένο σου βλέμμα που ζητάει αποκλεισμένα βοήθεια. Συγγνώμη. Γενικά, μέσα από την τέχνη, νομίζω γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Οποιαδήποτε μορφή τέχνη, σε αυτό. Πολύ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ενότητα και να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες. Ο διαγωνισμός μου έδωσε την ευκαιρία να εκφραστώ μέσα από την ψυχή μου για τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών που βιώνουν άδικα οι συμπατριώτες μου και ιδιαίτερα η νέα γενιά. Εμείς πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας και να δώσουμε όθηση σε μια νέα και επιδοφόρα πορεία. Το ποίημά μου είναι η φωτιά. Μαύρε, διάπλα του ουρανέ, εσύ μέσα στη ζωή μας μπήκες. Δρόμοι σκοτεινοί, φώτα κλειστά. Ένα παιδί αδύνατο, ορφανό, ψάχνει τον αδερφό του να βρει. Αναδρομή στο παρελθόν. Το τζάκι αναμένο, η σούπα στη φωτιά και η μάνα να χωρίζει τα δυο της τα παιδιά. Δρόμοι σκοτεινοί, φώτα κλειστά. Σε μια γωνιά, μια φωτιά αναμένει να ζεστάνει τις ζωές των ανθρώπων. Θα τους βγάλει από την εξαθλίωση και τη δυστυχία. Δρόμοι σκοτεινοί, φώτα κλειστά. Επικρατεί σιωπή και θλίψη. Κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν αντιδράει. Όλοι μας θα υπομένουμε. Η φωτιά μεγαλώνει. Λίγη ψήθυρη σπάνει την ασχήμια. Η εξέγερση πλησιάζει. Η φωτιά μεγαλώνει. Σουλατσάρουν ανενόχλητοι μέσα στους αιώνες. Φιγούρες του Τσάρλι Τσάπλιν και του Μαρσέλ Μαρσό σκαρώνουν παραστάσεις χωρίς σταματημό. Με ευαισθησία εξυπνάδα και επιδεξιότητα αυτοσχεδιάζουν τη ζωή τους και είναι πάντα σε θυμότητα. Η τέχνη τους από όλο το κορμί πηγάζει, καθώς λόγος νόησης τους θεατές δεν προειδεάζει. Ένα τσιγκούνι σε ρωτιάζει για το πανταλόνε, στέκει δίπλα σε ένα πεπαιδευμένο που φλατά το τόνι. Μαζί τους και ο άφοβος, επικίδιος Μπριγκέλα, κάνουν την τρίτη σοβαρή παγαποδιά σπαραία. Πιο εκεί μια προκλητική σπιρτόζα κολοβίνα, συνομωθεί με μια λέμαρτη ρομαντική αγγλικίνα. Κοντά του σκομπάζει και ένα σκομπόδης γενναίος καπιτάνο, που ένα τραβλίδο τα δηλοπρεπή τακτάβια κάνει άκοπο φουμάδο. Είναι έτσι η κοινωνία μας ένα θεατρικό παιχνίδι και κανείς δεν μπορεί να κατέβει από τη σκηνή μας στο σανίδι. Οι υπόψυχες πηγανές στη ζωή μας τελειοποιούν, ενώ τα σώματά μας τη θέωση κυνηγούν. Σκόνες οραμάτων, την πραγματικότητα εξαπατούν, οι διδαχές και τα ελληνικά στα παροτράγουδα εξοφλούν. Έχουμε αθέητα σε εκείνη την εποχή μα μαρωθεί, η ψυχή μας δεν μπόρεσε να μακραίνει ούτε σπιθαμή. Για όσες ανατροπές και επιτεύγματα σπουδαία κι αν μιλάμε, πάντοτε θα είμαστε μια αναγεννημένη κομμέντια ντελάρτια.